Καλημέρα, ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε κυρίως για το μεταναστευτικό και εφόσον, επειδή η καιρή είναι προεκλογική, αν έχετε κάποια ερώτηση, πολύ ευχαρίστω να απαντήσουμε στο τέλος. Είμαστε έτοιμοι, αν θέλετε. Πάντως το μεταναστευτικό σας καλέσαμε. Μεταναστευτικό. Γιατί κάνουμε τη συνέντευξη αυτή? Διότι πιστεύουμε στο αρχαίο ρητό το προλαμβάνειν βέλτιον του θεραπεύειν. Το να προλαβαίνουμε είναι πάντα καλύτερο από το να θεραπεύουμε ή να προσπαθούμε να θεραπεύσουμε. Και γιατί τι να προλάβουμε? Επειδή παρακολουθούμε σε εβδομαδιαία βάση τα στοιχεία από το ΚΙΤ, τα στοιχεία που μας στέλνει η αρμοστία του ΟΗΕ για τους μετανάστες. Είπατε αρμοστία. Και έχω εδώ το πιο πρόσφατο, του 20-30 Ιουλίου. Διαπιστώνουμε, και ο αρμόδιος από την Περιφερειακή που θα μιλήσει μετά, ότι παρατηρείται μεγάλη άφιξη των αφυκνουμένων στη Λέσβο. Και στη Χίο και στη Σάμο. Αλλά το κυρίως θέμα είναι στη Λέσβο. Να πω νούμερα. Με βάση το επίσημο στοιχείο. Την εβδομάδα 24 έως 30 εβδόμου, δηλαδή αυτή που έληξε προχθές, αφήθηκαν από θαλάσσεις στη Λέσβο 411. Αυτό τι σημαίνει? Θα το αντιπαραθέσω την αντίστοιχη εβδομάδα του 22. Αντίστοιχη εβδομάδα του 22 ήταν 24. Τώρα έχουμε 411. Θα μου πείτε, μια εβδομάδα μπορεί να είναι τυχαίο. Θα πάω και σε άλλη εβδομάδα. Θα πάω την περασμένη εβδομάδα. 17 έως 23 εβδόμου. Αφήχθησαν στη Λέσβο 253. Πάλι με βάση το δελτίο. Την περσινή εβδομάδα είχαν αφηχθεί 60. 60-253. Τυχαίο και αυτό. Πάμε στην προπροηγούμενη. Πάμε στο 10 με 16 εβδόμου. 23. Αφήξεις, Λέσβο, 344. Τι είχε γίνει πέρσι? 94. Το ίδιο είναι και άλλες εβδομάδες. Παρατηρούμε ότι τον τελευταίο μήνα συνέπεσε. Τον τελευταίο μήνα έγινε. Να έχουμε μια μεγάλη αύξηση της αφήξης. Ήδη ο πληθυσμός στη Λέσβο των υπαρχών των μεταναστών τη εβδομάδα 24-30 ήταν 3.079. Αν θυμάστε, όταν τελευταία φορά που μιλήσαμε, μιλάγαμε 1.500. Από αυτούς τους 3.079, οι 2.696 διαμένουν στο ΚΙΤ του Μαυροβουνίου. Οι 164 σε διάφορες δομές και 319 με ίδια μέσα. Από εδώ και από εκεί. Την προηγούμενη εβδομάδα ο αριθμός των 3.099 ήταν 2.900. Διαπιστώνουμε αύξηση των αφυκνουμένων. Μπορεί να είναι τυχαίο. Μπορεί να είναι η περίοδος, δεν έχει ζέστες. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε ένα κόδωνα. Πρέπει να προλάβουμε. Διότι εύκολα τα νούμερα εκτρέπονται. Αυξάνουν όσο θέλουμε. Αυτό είχα να πω. Και στο πλαίσιο αυτό, πριν από μερικές μέρες, σας στείλαμε κάτι ερωτήματα. Όπου λέγαμε κατά πόσο οι παραπάνω αριθμοί συνιστούν φύλαξη των σύνορων. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια αύξηση. Και επανερχόμαστε στο ίδιο επίπεδο όπως και πριν από χρόνια. Πάμε να επανέλθουμε? Έχουμε και μια αλλαγή στον τρόπο φυλάξεως? Τι συνέβη? Αυτό θέλω να πω. Δεν αποδίδω ευθύνες. Απλά βλέπω νούμερα και λέω τι γίνεται, πού πάει. Δεν θέλω να φτάσουμε στο ίδιο σημείο. Ελπίζω να είναι τυχαίο. Ελπίζω να είναι οι Τούρκοι κάτι να έκαναν. Ελπίζω να σταματήσει. Ελπίζω την άλλη εβδομάδα σας να παρακαλέσω να έρθετε και να σας πω μείωση. Αυτό θέλω. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Και χθες μιλήσαμε, αυτά που σας λέω, τα επιβεβαίωσα και χθες με τον κύριο Καντεμίδη,
ο διευθύντης του ΚΙΤ μου είπε ότι υπάρχει αύξηση. Ρητά το είπε ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να το κρύψει. Αφού είναι τα επίσημα στοιχεία. Αυτά έχω να πω για το μεταναστευτικό. Θέλουμε να προλάβουμε. Καλοπροαίρετα το λέμε. Δεν στρεφόμαστε εναντίον ουδενός. Δεν θέλουμε να γίνουμε, να έχουμε εικόνες που είχαμε το 2020, το 19, το 21. Αν θέλει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης να πει 5 λόγια. Ναι, να συμπληρώσω κι εγώ. Καταρχήν θέλω να εκφράσω τη θλίψη μου για το τροχαίο που είχε τα ξημερώματα πάλι εδώ στη Μυτιλίνη. Είχε ένα θάνατο ενός νέου ανθρώπου, 45χρονου, και ένας βαρύς τραυματισμός ακόμα ενός και δύο κοπελιές που ήταν μέσα και αυτές με ελαφρά τραύματα στη Νεάπολη, στο ιστορικό. Θλιβερό γεγονός, επαναλαμβανόμενα γεγονότα στη Λέσβο, πολλά τα θανατηφόρα, αλλά επειδή χρόνια τώρα, όπως ξέρετε, έχω ασχοληθεί και με την τροχαία και με την αστυνομία γενικά, βλέπω ότι η οδηγική συμπεριφορά των Μυτιλινιών δύσκολα αλλάζει. Το πρωί που κατέβαινα από το χωριό, είδα σε ένα μηχανάκι πάνω οδηγό και συνοδηγό να στέλνουν μηνύματα από το κινητό. Άντε, τώρα βγάλε άκρια και συμπέρασμα τι μπορεί να γίνεται. Τέλος πάντων, για το μεταναστευτικό. Επειδή τα παρακολουθούμε τα στοιχεία κάθε εβδομάδα συνήθως και επειδή μας έρχονται και από την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία και από τις αρμόδιες υπηρεσίες που ασχολούνται, διαπιστώθηκε μία μεγάλη αύξηση, ιδίως τον τελευταίο μήνα. Γύρω στα 1.000 άτομα που δεν έχει ξαναγίνει, δηλαδή την περσινή χρονιά 1.000 άτομα αν είχαμε όλη τη χρονιά, μπήκαν τον τελευταίο μήνα. Αυτό κρούει ένα κίνδυνο. Κρούει τον κόντονα του κινδύνου, όπως λέγει ο Περιφερειάρχης, και πρέπει κάποια στιγμή, δεχόμενοι και τα μηνύματα και τα ερεθίσματα από τον κόσμο, σαν περιφέρεια, ασχολιόμαστε με το αστευτικό. Το είχαμε βάλει προτεραιότητα διακηρύξεις μας. Το παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε φυσικά και τα αρμόδια υπουργεία να λάβουν τα μέτρα τους. Μην επαναληφθεί η κατάσταση που ήταν παλιά στην Παγανή και μετά το δυσάρεστο της Μόριας, γιατί αν έχουμε τέτοιες ροές και συνεχίζουν, κάποια στιγμή δεν θα φτάνουν να τους στείλουν πίσω, δεν θα μπορούν να τους πάνε αλλού, στην ενδοχώρα, όπως γίνεται τώρα, γιατί μερικοί φεύγουν στην ενδοχώρα, αλλά κάποια στιγμή και αυτοί θα αντιδράσουν, όπως γίνεται πάντα, αντιδράνε οι άλλοι νομοί, δεν θέλουν κόσμο, και φυσιολογικό είναι, και θα μας μείνουν εδώ αμανάτη. Λοιπόν, θα ενημερώσουμε πάλι τα αρμόδια υπουργεία και ας λάβουν και αυτοί τα μέτρα τους. Τα στοιχεία που σας έδωσε είναι ακριβή, τα έχουμε τσεκάρει και από αλλού. Τώρα, πάντως κάθε μέρα μία βάρκα 60, 70, 80, 90, 100 ατόμων έρχεται. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε και αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, στη διάθεσή σας. Και τα λέμε με κάθε συμπάθεια στους ανθρώπους αυτούς. Αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημά τους που επιτείνεται και από την κλιματική κρίση και από ό,τι λέει ο ΟΗΕ, όχι εγώ, ο ΟΗΕ, θα έχουμε περίπου 220 εκατομμύρια τα προσεχή χρόνια που θα μετακινηθούν. Και το πιο εύκολο μέρος να πάει κανείς είναι Ευρώπη και προς τη Γερμανία. Θέλουμε να το προλάβουμε. Τους συμπαθούμε, θέλουμε να τους βοηθήσουμε, αλλά μην φτάσουμε σε αδιέξοδα. Θες να πεις κάτι? Μία κουβέντα. Εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί κανείς για ποιο λόγο γίνεται αυτή η συνέντευξη και η τοποθέτηση. Ίσως να σκεφτούν ότι εν ώψη το ότι έχουμε εκλογές ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Θέλω να γνωρίζετε όλοι, που το γνωρίζετε, ότι δέκτες των προβλημάτων και των προβληματισμών της κοινωνίας και των πολιτών είναι η περιφέρεια καταρχήν και οπωσδήποτε και η Δήμη. Αυτοί εκπροσωπούν την τοπική κοινωνία. Αυτόν λοιπόν τον προβληματισμό του ανώνυμου πολίτη της Λέσβου και του Βορείου Αιγαίου θέλησε να εκφράσει και να τονίσει ο Περιφερειάρχης με την τοποθέτηση αυτή. Αυτό το οποίο αναφέρει είναι προβληματισμός των πολιτών. Θέλουμε λοιπόν με αυτό να ενημερωθεί και η κοινωνία όσοι δεν το γνωρίζουν για το τι συμβαίνει τώρα και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, όποια είναι αυτά, που δεν τα κρίνουμε εμείς, θα τα κρίνει οπωσδήποτε η υπεύθυνη κυβέρνηση. Όμως, επειδή κυρίως το πρόβλημα το μεταναστευτικό, το
το προσφυγικό ταλαιπώρησε και απασχόλησε, αλλά και έπληξε σε μεγάλο βαθμό τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δικαιολογημένο ενδιαφέρον της περιφέρειας για την ενημέρωση των πολιτών. Αυτό. Δύο ερωτήματα. Το πρώτο αφορά στο ζήτημα αν πήρατε κάποια απάντηση την προηγούμενη εβδομάδα, θέσατε κάποια ερωτήματα στην κυβέρνηση, αν έχετε πάρει κάποια απάντηση. Το δεύτερο είναι το γεγονός ότι σήμερα καλύτερα αυτή τη συνέντευξη τύπου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση και ροές συνεχιστούν, αν έχετε πάρει απόφαση να κάνετε κάποιο άλλο είδος ενέργειες. Θα ήθελα να ρωτήσω τέλος, από τα 3.079 άτομα, αν έχετε πληροφόρηση, ποιοι είναι και ποιες από αυτά τους ανθρώπους όπου έχουν πάρει απορριπτικές αποφάσεις ασύλου, δηλαδή είναι για να μετακινηθούν πίσω στις χώρες του προορισμού τους. Ευχαριστώ πολύ. Για την απάντηση. Χθες έγινε στην Αθήνα στο Υπουργείο μια σύσκεψη. Φαντάζομαι ότι είναι μια μορφή απαντήσεως. Αρχίζουν να το εξετάζουν το θέμα, να το βλέπουν να δραστηριοποιούνται. Το εκλαμβάνω ως μια πρώτη απάντηση. Πιστεύω θα έχουμε πιο απτά στοιχεία στο μέλλον, σύντομα, σήμερα, αύριο. Άρα, ας θεωρήσουμε ότι η σύσκεψη ήταν στο πλαίσιο αυτό, γιατί προφανώς το Υπουργείο παρατηρεί τι γίνεται. Όσον αφορά το τι θα κάνουμε, επειδή σαν μηχανικός ξέρω, σας ανέφερα τρεις εβδομάδες. Τρεις εβδομάδες δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Περιμένουμε να δούμε ότι επιβιώνεται συνεχώς. Αν δούμε ότι επιβιώνεται, θα δούμε τι θα κάνουμε. Όντως θα κάνουμε κάτι, αν υπάρχει επιβεβαίωση. Γιατί μπορεί να είναι στατιστικό φαινόμενο αυτό, ένα πικ το οποίο μπορεί να εκλείψει. Θα κάνουμε κάτι. Τα στοιχεία που μετά ρωτήσατε, ποιο ήταν το τελευταίο ερώτημα. Αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω. Αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω το δελτίο του ΚΙΤ, όπου έχει μέσα πολλά στοιχεία. Από αυτά που λέτε. Μπορώ να σας το δώσω μετά. Είναι επίσημο. Δεν είναι κρυφό. Λέει διάφορα. Πάντως μετακινούνται στην Ελλοχώρα, φεύγουν αρκετά άτομα, τα οποία προφανώς παίρνουν το ανάλογο διαβατήριο και το δελτίο του πρόσφυγα. Αλλά ακριβή στοιχεία είπε, δεν μας τα δώσει. Δημήτρη, όταν την περασμένη εβδομάδα ήταν τόση, μετά είναι τόση, σημαίνει ότι η μετακίνηση δεν επαρκεί να καλύψει τη διαφορά. Με αυτό λέμε τώρα. Γι' αυτό μιλάω. Μην συσσωρευτούν. Μην συσσωρευτούν εδώ, εκεί εστιάζονται. Βέβαια δεν έχει καμιά σχέση το 20 με τώρα. Οι συνθήκες στο ΚΙΤ του Μαυροβουνίου είναι εξαιρετικές. Όσο μπορούν να είναι. Καμία σχέση με τη Μόρια και τη συσσόρευση. Και έτσι πρέπει να είναι. Ανθρώπινη σχέση. Εγώ ήθελα να κάνω τρία ερωτήματα. Το πρώτο είναι αν όντως αυτή είναι η πρώτη συνέντευξη τύπου που δίνεται με θέμα το μεταναστευτικό. Το δεύτερο ερώτημα απευθύνεται στον κύριο Κουρσουμπά και θα ήθελα να ρωτήσω ποιοι ήταν οι στόχοι που είχε βάλει κατά την έναρξη των καθηκόντων του ως αντιπεριφερειάρχης μεταναστευτικής κρίσης και ποιους έχει υλοποιήσει. Και το τρίτο ερώτημα που θα ήθελα να ρωτήσω είναι αν ο κύριος Αστυρακάκης θα είναι υποψήφιος μαζί σας. Τους στόχους τους βάλαμε μαζί με τον Περιφερειάρχη, έτσι. Αναδείξαμε το πρόβλημα, γίνανε οι συγκεντρώσεις. Από τις φωνές μας, προφανώς, και από άλλον μειώθηκε το... δεν έκλεισε η Μόρια, κάηκε η Μόρια, αλλά τα 25.000 άτομα γίνανε 2.000, 3.000, όσο είναι τώρα. Ναι, κάποια στιγμή ήταν 1.500, λέγαμε θα το κλείσουμε κιόλας το ΚΙΤ στο Μαυροβούνιο. Εν πάση περιπτώσει, ο στόχος ήταν αυτός. Να φωνάξουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Η κυβέρνηση είναι αυτή που έχει το μαχαίρι και το πεπόνι, αλλά εμείς το αναδείξαμε όπως οφείλαμε να το κάνουμε σαν αυτοδιοίκηση. Τώρα από εκεί πέρα, αυτό φοβόμαστε τώρα, μήπως ξαναεπαναληφθεί η ιστορία και είναι άσχημο. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Αυτή είναι η πρώτη συνέντευξη που δεν είναι το μεταναστευτικό. Και την κάνουμε τώρα, γιατί τώρα βλέπουμε να συσσωρεύονται. Τον τελευταίο μήνα γίνεται αύξηση των αριθμών. Αν είχαμε δει νωρίτερα, το κάναμε νωρίτερα. Αν δεν το είχαμε δει, δεν το κάναμε καθόλου. Το κάνουμε γιατί βλέπουμε τη συσσόρευση.
Το τελευταίο ερώτημα ήταν και του κύριου Στυρακάκη. Ο κύριος Στυρακάκης είναι ένας πολιτικός άντρας του νησιού, ο οποίος έχει εκλεγεί και θα είμαστε ευτυχείς αν θελήσει να είναι μαζί μας. Να κουβεντιάσουμε μαζί του. Βέβαια οι αποφάσεις αυτές είναι συλλογικές, θα το συζητήσουμε, γιατί είμαστε έτοιμοι το ψηφοδέλτιό μας, θα το συζητήσουμε, εάν όντως θέλει, και εφόσον κριθεί από την Επιτροπή που ασχολείται με αυτά, θα είναι μαζί μας, αν κριθεί.